Πάμε σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε με το πολιτικό πλαίσιο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε μαζί μας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST τον επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον κύριο Ευάγγελο Μημαράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κανελόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς για την παρουσία σας εδώ. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τα όσα γίνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μια ένταση στο κόκκινο. Πόσο ωφελεί αυτή και αν βγάζει όντως χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή ο ελληνικός λαός, θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή στρατηγικής σημασίας για το ΣΥΡΙΖΑ να οξύνει την κατάσταση και να πολλώσει. Και αυτό γιατί βλέπει ότι η συσπήρωσή του είναι πολύ χαμηλή σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, άρα προσπαθεί να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Εμείς αντιθέτως έχουμε μια ολοκληρωμένη συσπήρωση και πρέπει να απευθυνθούμε στους αναποφάσιστους που πιθανόν ήταν στην αποχή στις προηγούμενες εκλογές. Άρα συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχουν κραυγές, να υπάρχει πόλωση, να μην επιτραπεί στο ακροατήριο να παρακολουθήσει τις προτάσεις μας και τις λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να πορευτούμε μέχρι τις εκλογές και τον ωφελεί. Αλλοιώνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και την προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν την αλλοιώνει, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει την πρότασή της, ο κόσμος την ξέρει, οι πολίτες την έχουν διαβάσει. Βεβαίως υπάρχει μια αδιαφορία για τις ευρωεκλογές, θα έλεγα, η οποία δεν παρατηρείται στις εθνικές εκλογές. Όμως το κλίμα που υπάρχει στην κάθε χώρα τη στιγμή που γίνονται ευρωεκλογές, σαφώς είναι μια παράμετρος που επηρεάζει την ψήφο των πολιτών και για τις ευρωεκλογές. Θα σας θυμίσω δηλαδή ότι το 2014 υπήρχε το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Και ακόμα και εμείς που προσήλθαμε στις κάλπες για Ευρώπη, πήγαμε κάπως στενάχωρα, δεν πήγαμε με μια αυτοπεποίθηση και δύναμη, γιατί πιστεύαμε ότι η Ευρώπη δεν είχε σταθεί όσο θα θέλαμε εμείς τουλάχιστον να σταθεί στα προβλήματά μας αλληλέγγυα. Σήμερα όμως είναι εντελώς διαφορετικά τα ζητήματα και είναι και εντελώς διαφορετικά τα διλήμματα και είναι και εντελώς διαφορετική η πενταετή θητεία της Ευρώπης. Ναι. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο στους πολίτες, να το καταλάβουν πιο πολύ. Σήμερα καταρχήν το δίλημα είναι Ευρωπαίοι αντι-Ευρωπαίοι και μέσα στο κεφάλαιο Ευρωπαίων εμπεριέχουμε όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν και διαφορετική εκτίμηση και άποψη για το ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση της Ευρώπης. Αλλά πρέπει όμως να συνεννοηθούμε απέναντι στις δυνάμεις των αντι-Ευρωπαίων που επιθυμούν τη διάλυση της Ευρώπης, οι οποίοι φαίνονται ότι παρουσιάζουν μια αύξηση σε όλες τις χώρες. Σε αυτές δεν εντάσσεται όμως την κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν εντάσσεται τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ενταχθεί στη σοσιαλιστική ομάδα, γιατί άρχισε τώρα να γυρίζει από αριστερά κομμουνιστική, κυβερνός αριστερά, αριστερά της Ευρώπης, τώρα πάει στο σοσιαλδημοκρατία. Εξαρτάται πού θα ενταχθεί και πόσο ο ίδιος θα θελήσει να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της Ευρώπης που όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Η Ευρώπη, κύριε Κανελόπουλε, αυτά τα χρόνια πέρασε μια πολύ μικρή περίοδο αβεβαιότητας και αγωνίας, διότι η παγκοσμιοποίηση αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη άλλαζε κάθε μέρα τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται. Να. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξει νέους θεσμούς, νέα όργανα, να δει πώς θα κινηθεί στην ολοκλήρωση της νομισματικής και μετά της οικονομικής ένωσης, διότι έχουμε ένα κοινό νόμισμα, αλλά δεν έχουμε ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική, τραπεζική πολιτική και πάει λέγοντας, με την έννοια ότι έχουμε και μια εσωευρωπαϊκή ανταγωνιστική διάθεση, ενώ η Ευρώπη ως οικονομικός οργανισμός θέλει να ανταγωνιστεί τις άλλες οικονομίες, της Αμερικής, της Κίνας. Πώς μπορεί να συγκλίνουν αυτές οι αποκλίσεις, και σας ρωτάω γιατί υπάρχει ένα χάσμα και το είπα και νωρίτερα και το περιγράψατε πολύ σωστά στην αίσθηση που υπήρχε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Πώς είναι δυνατόν ο Έλληνας πολίτης να νιώσει κοντά του την Ευρώπη? Είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας πολίτης και πολίτες του Νότου τις κρύες Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατία του την αισθάνεται πολύ μακριά. Όχι γιατί ο κύριος Γιούνκερ δεν κάνει βόλτα στα καφενεία της Καλαμάτας, αλλά γιατί αισθανόμαστε ότι πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις που αφορούν σημαντικά ζητήματα της ζωής μας χωρίς να μας λαμβάνουν υπόψη τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να φέρουμε πιο κοντά τη γραφειοκρατία των Βρυξελών
στην Ελλάδα, αλλά και ως Ελλάδα να επηρεάσουμε πολύ περισσότερο τις Βρυξέλλες. Αυτό προσπαθώ να γίνει κατανοητό, τουλάχιστον στο μέσο Έλληνα Ευρωπαίο πολίτη, που θέλει πράγματι μια Ευρώπη που θα τον αγγίζει και θα του λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όχι μόνο γενικά, αόριστα και φιλοσοφικά για την κλιματική αλλαγή. Δεν υποτιμώ το θέμα, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Όμως πρέπει να τον αισθάνεται ακόμα πιο κοντά. Υπάρχει λοιπόν μια εσωευρωπαϊκή ανταγωνιστική διάθεση, η οποία βοηθάει τους ισχυρούς, διότι όταν είναι να έρθει κάποιος να κάνει επενδύσεις στον Νότο, είναι φυσικό να πάει σε άλλες χώρες που έχουν πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή, 10%, να μην έρθει στην Ελλάδα που έχει 22 και 24, ή ΦΠΑ υψηλό. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες οικονομικές, φορολογικές και κοινωνικές που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης, ώστε όλοι μαζί να ανταγωνιστούμε τις άλλες οικονομίες της Κίνας, της Αμερικής, της Ινδίας κτλ. Επομένως, αυτή η πενταετής θητεία ή θα μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες και θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της Ευρώπης, ή η Ευρώπη θα διαλυθεί. Είναι σοβαρή πρόκληση. Εάν διαλυθεί η Ευρώπη, να ξέρετε ότι οι χώρες του Νότου θα έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Λυπάμαι λοιπόν που εμείς, αντί να συζητάμε αυτά τα βασικά ζητήματα, με ευθύνη της κυβέρνησης συζητάμε άλλα αντάλλων και αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο. Μισό λεπτό. Και η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει δημοψηφισματικό χαρακτήρα σε αυτές τις εκλογές. Έχει βάλει δημοψηφισματικό χαρακτήρα και θεωρούμε ότι είναι δημοψηφισματικός ο χαρακτήρας, και γι' αυτό και εγώ έχω μπει στο Ευρωψηφοδέλτιο. Γιατί η παρουσία ενός πρώην Προέδρου του κόμματος στο Ευρωψηφοδέλτιο, και μάλιστα με σταυρό από όλη την Ελλάδα, σηματοδοτεί την βαρύτητα που δίνει η Νέα Δημοκρατία, την σημαίνουσα άποψη που δίνει στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και σας λέω και με σταυρό, γιατί ακριβώς πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι εμείς οι συνυποψήφοι θέλουμε σταυρό, έχουν δικαίωμα 4 σταυρών και πρέπει να μας βάλουν σταυρό για να έχουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομάδα, ώστε να στηρίξουμε αύριο τις απόψεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι έχουμε να συζητήσουμε και να διαχειριστούμε τα κονδύλια από τους προϋπολογισμούς, και όχι μόνο ατομικά δικαιώματα, βασικά ζητήματα κοινωνικού κράτους. Οι αποφάσεις μας, κύριε Κανελόπουλε, πλέον που αφορούν, θα έλεγα, τον πρωτογενή τομέα που ενδιαφέρει τον νομό, ή ακόμα και τα τουριστικά που ενδιαφέρουν επίσης τον νομό, κατά ένα 80%, για να μην πω 100% στον πρωτογενή τομέα, λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε περιθώρια διεκδίκησης, και επειδή η Νέα Δημοκρατία θα είναι ένα κόμμα μέσα στο ΕΛΚ που ανεβάζει ποσοστά και που ταυτόχρονα υπάρχει προσδοκία ότι θα γίνει κυβέρνηση, να ξέρετε ότι αν μας δώσει αυτή τη δύναμη ο λαός, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πολύ καλύτερα προς όφελος της Ελλάδος, προς όφελος του ελληνικού λαού. Η διαφοροποίηση όμως αυτής της διάστασης με τον ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι, για να το καταλάβουμε? Από τη μία μου θέσατε πολύ σωστά το εθνικό περίγραμμα του γιατί πρέπει να μειωθεί αυτή η απόκληση και αυτή η πραγματικότητα της απόστασης με την Ευρώπη. Η διαφοροποίηση των υποψηφίων ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις ευρωεκλογές, εν αντιθέσει με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο αυτή τη στιγμή, ποια είναι? Κύριε Κανελόπουλε, κοιτάξτε, καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βάλει κάποιες διαχωριστικές γραμμές που κατά τη γνώμη μου είναι ξεπερασμένες, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Ή είναι εξασθενημένες, είναι θαλές, είναι θαμπές. Δηλαδή βολεύεται ο Τσίπρας τώρα με το διαχωριστικές γραμμές δεξιά, κέντρο, αριστερά. Εγώ βάζω άλλες διαχωριστικές γραμμές και λέω ότι υπάρχουν πολίτες που θέλουν ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο με χαμηλούς συντελεστές για μια τριετία-τετραετία. Και βρίσκω πολίτες που είναι και αριστεροί και δεξιοί να θέλουν τέτοιο πλαίσιο. Υπάρχουν πολίτες που θέλουν μείωση της εγκληματικότητας, και βρίσκω και αριστερούς και κεντρώους και δεξιούς που θέλουν μείωση της εγκληματικότητας. Υπάρχουν πολίτες που θέλουν κοινωνικό κράτος, μείωση των ανισοτήτων, προσέλκυση επενδύσεων, νέες θέσεις εργασίας. Και αυτό το θέλει κάποιος, είτε ήταν δεξιός, είτε αριστερός, είτε κεντρώος. Άρα λοιπόν εκείνες οι διαχωριστικές γραμμές έχουν ξεθοριάσει που προσπαθεί να τις βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να εκφράσει την προοδευτική, αριστερή κουλτούρα κτλ. Εγώ θέλω να εκφράσω το μέσο Έλληνα πολίτη. Είτε ήταν δεξιός, είτε ήταν αριστερός, είτε ήταν κεντρός. Τι θέλει ο μέσος Έλληνας πολίτης σήμερα? Εγώ βλέπω ότι θέλει να μπορεί το εισόδημά του να πιάνει τόπο,
τρόπο να μπορεί η εργασία του να αμείβεται, να παιδιά του να έχουν μια καλή εκπαίδευση, να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας. Αυτά θέλει όμως ο Έλληνας πολίτης σήμερα. Άρα έχουμε μια μεγάλη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στα παλιά, παρότι δήθεν είναι προοδευτικός. Γιατί εγώ να σας πω για κάτι, έχω δει πολλούς δεξιούς προοδευτικούς, όπως έχω δει και πολλούς οπισθοδρομικούς αριστερούς. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γυρίσουμε στις διαχωριστικές γραμμές της δεκαετίας του 70 και του 60 επειδή έτσι συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι βέβαια. Να συζητήσουμε τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Και γι' αυτό εγώ κατεβαίνω με όρους κοινωνικοπολιτικούς. Δεν κατεβαίνω ούτε με όρους lifestyle, ούτε με όρους Facebook μόνο, ούτε με όρους internet, ούτε με όρους celebrities. Mm-hmm. Εδώ θα μιλήσουμε πολιτικά, αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως προτιμάει να πολλώνει, να βρίζει, να φωνάζει, ακριβώς για να μην συζητήσουμε, να μην καταλάβουν οι πολίτες ποιες είναι οι διαχωριστικές γραμμές. Προτιμά όμως να μειώνει και το ΦΠΑ στην εστίαση. Όχι να μειώνει το ΦΠΑ στην εστίαση, να το ξαναφέρνει εκεί που το έφερε η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014. Δηλαδή από το 2014 ξαναπήγε το 2019 μετά από 5 χρόνια εκεί που το είχαμε. Και μάλιστα σε περισσότερα είδη τροφίμων. Συμφωνείτε. Άρα λοιπόν, ένα λεπτό, τι συμφωνούμε? Αφού διαφωνούσαμε που το ανέβασε. Το τρίτο μνημόνιο, κύριε Κανελόπουλο, ήταν αχρίαστο. Και αυτό το αποδέχεται σιγά σιγά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δηλαδή δεν είχαμε το εξάμηνο του 2015, όπου ο κύριος Τσίπρας, γοητευμένος από τις απόψεις του Βαρουφάκη και της Λαφαζάνη και των υπολείπων, και δεν υπήρχε και ο κύριος Καμένος, ο οποίος του συνέδραμε ώστε να περιπλανηθεί και να περιηγηθεί, δεν θα χάναμε 6 μήνες τέτοιο χρονικό διάστημα που μας φέσωσε 100 δισεκατομμύρια και ευθύνονται όλοι αυτοί που σήμερα ξαναφέραν πανηγυρίσματα. Γιατί φέραν τη χώρα θέματα του 2014. Και εδώ που τα λέμε, αν η Νέα Δημοκρατία το 2015 δεν έπαιρνε την καθαρά ευρωπαϊκή στάση, πολύ πιθανό να μας είχε πάει σε εθνικό νόμισμα και ο Λαφαζάνης και ο Βαρουφάκης, και να τον είχαν παρασύρει το Τσίπρα, ο οποίος τα πίστευε και τα σκεφτότανε, και ο Καμένος. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που έχει τον ευρωπαϊκό ορίζοντα σταθερά και με συνέπεια, που έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μητσοτάκης μας έβαλε στο Μάστριχτ, ο Σιμίτης προχώρησε στην ΟΝΕ και εμείς την κρατήσαμε ξανά το 2015 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Να σας πω, κύριε Κανελόπουλε, επειδή πολλοί μας κάνουν κριτική ή ακόμα και σήμερα συζητούν αν ήταν σωστή η απόφαση. Τώρα, μετά από 3 χρόνια που βλέπουμε τι τραβάει η Αγγλία, που είναι μια αυτοκρατορία, που 2 χρόνια προσπαθεί να βγει από την Ένωση, mm-hmm. και προσέξτε, από την Τελωνιακή Ένωση, γιατί η Αγγλία δεν έχει ευρώ όπως είχαμε εμείς, η Αγγλία έχει λίρα. Η Αγγλία έχει τώρα 3,5% ανεργία, είναι αυτοκρατορία, είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Και όμως κάθε φορά στα 2 χρόνια που σκοντάφτουν οι διαπραγματεύσεις, τα σούπερ μάρκετ στα ράφια είναι άδεια. Το χρηματιστήριό τους κατρακυλάει και προσπαθούν μετά να ξαναβρούν την άνοδό τους. Ποιος? Η αυτοκρατορία. Σκεφτείτε τώρα σε εμάς που ο Τσίπρας, αντί τη συμφωνία να την πάει στη Βουλή όπως είχε υποσχεθεί στους ξένους, την πήγε σε δημοψήφισμα, να μην υπήρχε η Νέα Δημοκρατία που με στανερή στάση παρέσυρε και τον Τσίπρα και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για το ευρώ και το στενό πυρήνα, τι θα γινόταν εδώ? Σκεφτείτε ότι ήταν κλειστές οι τράπεζες, mm-hmm. δεν υπήρχαν μετρητά, είχαμε έλλειμμα στα φαρμακεία, είχαμε ήδη έλλειμμα στα σούπερ μάρκετ, είχαμε την πρόταση του Σόιμπλε 50 δις, πάρτε τα και φύγετε. Τι θα γινόταν λοιπόν αν ο Τσίπρας προχωρούσε χωρίς να λάβει υπόψη του κανέναν ούτε μας και η χώρα πήγαινε στα βράχια? Γι' αυτό και σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τον καθαρό ευρωπαϊκό συνεπή υπεύθυνο δρόμο. Και σήμερα οι πολίτες καλούνται όλα αυτά να τα συνεκτιμήσουν και να μιλήσουν. Γιατί, κύριε Κανελόπουλε, εμείς οι πολιτικοί έχουμε την τύχη να μιλάμε 3 χρόνια, 4 χρόνια. 26 Μαΐου όμως που στείνονται κάλπες μιλάει ο πολίτης. Μιλάει ο Έλληνας που τα έχει ζήσει. Και γι' αυτό τον παρακαλώ να τα συνεκτιμήσει, να τα ξαναφέρει στο μυαλό του για να πάρει τη σωστή απόφαση. Εγώ θέλω να μας κρίνει και θέλω και να μας συγκρίνει. Και είμαι σίγουρος ότι αν μας συγκρίνει θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό και αισιοδοξώ. Κλείνω και θέλω και ένα σχόλιο σας, γιατί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη και για τις περιφερειακές εκλογές, θέτοντάς τις ως πολιτικές. Όμως σε επίπεδο Πελοποννήσου κάποια στελέχη απουσιάζουν από αυτή τη μάχη, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημειώνετε εσείς?
Δεν είμαι ενήμερος σε βάθος για αυτά, γιατί δεν μετέχω στην ηγετική ομάδα και στο επιτελείο. Αυτά τα χειρίζεται κυρίως ο γραμματέας αυτοδιοίκησης, ο γραμματέας του κόμματος. Νομίζω ότι εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δούμε πώς θα απαντήσει ο γραμματέας και τι θα πει. Εγώ έρχομαι συνθετικά, έρχομαι ενωτικά, είμαι ένας πόλος σταθεροποιητικός και τώρα ευρωπαϊκή έκφραση αν θέλετε, όπου θέλω να πω στους πολίτες ότι ανεξαρτήτως τι ψήφιζαν στο παρελθόν, όποιο κόμμα ψήφιζαν, θέλω να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο, εφόσον είναι νεοδημοκράτες, τι θα κάνουν στις δημοτικές εκλογές ή στα τοπικά τους συμβούλια. Εγώ τους καλώ να τους πω ότι στην Ευρωκάλπη θα μετρήσει η ψήφος και θα δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις. Βεβαίως, σέβομαι και τους καλώ να σεβαστούν και αυτοί τις αποφάσεις του κόμματος, γιατί σε αυτό το κόμμα ανήκουμε και νομίζω ότι η ώρα είναι με πρώτο και μένα την ώρα της μάχης που θέλουμε να ανταποκριθούμε στο ισχυρό αίτημα για πολιτική αλλαγή, να τη θασεύσουμε τα εγώ μας, να τη θασεύσουμε στενοχώριες, πικρίες. Όλοι, κύριε Κανελόπουλο, που ασχολούμαστε με τα κοινά, έχουμε στενοχώριες. Αλίμονο. Αν δεν έχουμε πικρίες και απογοητεύσεις. Την ώρα της μάχης όμως και όταν οι πολίτες μας καλούν με ισχυρή εντολή να πάμε σε πολιτική αλλαγή, αυτά πρέπει να μπουν στην άκρη. Το εγώ πρέπει να μπει κάτω από το εμείς. Και εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Με κέφι, με σθένος, με θάρρος συμμετέχω σε αυτή τη μάχη στην πρώτη γραμμή και με σταυρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κανελόπουλε, που μου δώσατε τη δύναμη, τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τους πολίτες και τους τηλεθεατές σας.